Μωμόγερη του Πόντου. Ο θεός Μόμος κατά την αρχαιότητα αποτελούσε την προσωποποίηση της σάτυρας και του σαρκασμού στις γιορτές αφιερωμένες στον Διόνυσο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα από τις μάσκες και τις μεταμφιέσεις. Μωμόερη, μωμογέρια, η ετυμολογία της λέξης, είναι αυτοί που ακολουθούσαν το Μόμο, τον συνόδευαν χορεύοντας και τραγουδώντας. Η εκδήλωση γινόταν κατά την περίοδο των Χριστουγέννων έως τα μέσα Ιανουαρίου. Το έθιμο των Μωμογέρων εξακολουθεί να αναβιώνει και στις μέρες μας σε διάφορα μέρη της Ελλάδος όπου διαμένουν πόντοι όπως στην Καλύφητο Δράμας. Και αναβιώσαμε το έθιμο των Μωμόγερων, ένα έθιμο που φέραν οι παππούδες μας στον Πόντο, ένα έθιμο που γινόταν σε όλο τον Πόντο, βέβαια με κάποιες διαφορετικές ονομασίες κατά περιοχή. Η επικρατέστερη ονομασία είναι τα Μωμογέρια, είναι τα Κοτσαμάνια, είναι οι Καράχοτσάδες. Εμείς θεωρήσαμε λόγους τιμής το να αναβιώσουμε το έθιμο, να κρατήσουμε αυτό το έθιμο και να το κάνουμε για πρώτη χρονιά στο χωριό μας. Συλλέξαμε στοιχεία εδώ και 2-3 χρόνια από διαφορετικές περιοχές, από την περιοχή της Κομωτινής, από το Θρελόρι, από την περιοχή της Κοζάνης, από τα Γιαννιτσά και αναβιώσαμε το έθιμο των Μωμόγερων. Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι γιατί ήταν ένα έθιμο που είχε ατονίσει τα τελευταία χρόνια. Ένα έθιμο που μετά το 22-23 που ήρθαν η πρώτη γενιά ποντίων στην Ελλάδα, κάπως ατόνισε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά θεωρήσαμε λόγους τιμής το να αναβιώσουμε αυτό το έθιμο και να το παρουσιάσουμε σήμερα στον κόσμο. Από εδώ και πέρα με τη συνδρομή όλων των παιδιών του χορευτικού και του πολιτιστικού συλλόγου ότι θα το κάνουμε κάθε φορά. Είναι του Δυτικού Πόντου περισσότερο, αλλά έχει και στοιχεία από την περιοχή του Ανατολικού Πόντου και από την περιοχή της Ματσούκας. Η αναβίωση των εθίμων που γινόταν από την Τουρκία ακόμη. Το συγκεκριμένο έθιμο αναφέρεται στους Μωμόγερους, ένα έθιμο που γινόταν στο Δεκαήμερο μεταξύ Χριστουγέννων και Πόντων. Και μετά από πολλά χρόνια που πήραμε εγώ να το αναβιώσουμε. Από το 2003 και το 2004 επίσημα πλέον το παρουσιάζουμε στην Καλύφητο. Αγαπήθηκε από όλα τα παιδιά και από όλα τα μέλη του συλλόγου και έτσι κάθε χρόνο το παρουσιάζουμε εδώ. Οι Μωμόγεροι είναι ένας όμιλος, είναι η πρώτη μορφή του αρχαίου θεάτρου. Οι Μωμόγεροι, ο Μωμόγερος, ο Ακρίτας, ο αρχηγός, είναι ο αρχηγός των Βυζαντινών Συνόρων. Είναι από τις διονυσιακές λατρείες, αλλά με τον εχριστιανισμό των ποντίων, βλέπω να εισαγάγουν και κάποια νεότερα μέσα στοιχεία. Είναι ο Ακρίτας, που όπως είπαμε ο φύλακας των συνόρων, είναι και η νύφη η οποία συμβολίζει την πίστη, την ορθοδοξία, τη γλώσσα μας. Ο Ακρίτας συμβολίζει την ελληνική ρωμιοσύνη, αντριοσύνη, γι' αυτό προσπαθούν και να μην αρπάξουν την νύφη. Παράδειγμα, οι εξισλαμισμοί. Να μην αρπάξουν αλόθρες και την νύφη και τα παλικάρια του Ακρίτα προστατεύουν την νύφη. Όλοι κατ' εντολή του Ακρίτα με συγκεκριμένα παραγγέλματα και συγκεκριμένο σκοπό τραγούδι και βηματισμούς. Μοιράζουμε τα νωμένο σορβά, είναι ποντιακό φαγητό
και μοιράζουμε στον κόσμο. Τι σας λένε, τους αρέσει? Αυτοί που το ξέρουν οι πόντοι, τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι το πιο δημοφιλή ποντιακό φαγητό. Τι ιδιαίτερο έχει δηλαδή? Η βάση του είναι το κορκότο, που είναι σπασμένο σιτάρι δηλαδή, και το γιαούρτι, το στραγγιστό. Και γι' αυτό το λένε τα νομένα. Εσύ πολλά τα μεσμένες φαίνεσαι, κι άλλο πολλά τα εξές. Ρίτα μου, εγώ που κάνε πήρα, που θέει για τον κέμπρα. Ελέβωσε, για να θέλει να βούτα τα γόνατα και τα αυτούδια. Γιατί πονήν, α τόσο πολλά, σύντια δεν κεφτάζουν. Γεια σας, αστερόμπτε, τόσο ρίσα μου τη θεία. Μόλι μίση και το γιατρό, εγώ είπα τον αστούλα να τελειώσει, αυτό θα τσιτσίλα μπέρι. Τελεία! Κατέ η ρέα που έχει να μιλάει για τα τσιτσίλα. Τι δεν ζορκεί. Το είδε και πρόσκεψε τον ολόερα. Το βρίσκω την παλματάρα, αστούλα το τσιμίδε, τι δεν ζορκεί. Μάνα στην Τσούνα δεν μοιάζεις εσύ. Εκείνη τον πατέρα σε φάει και εσύ και ματαστούρια τώρα. Και δεν θα πέσω για ηρέρουξεν και κοιμάται. Και δεν θα πέσω για ηρέρουξεν και κοιμάται. Από τα μδίδα μα κυβόπατε, κυβόπατε. Αύριο σα φορισμένο είναι πολλά, χρόνια πολλά. Έλα πια, 82 σε τα πιτσα φορισμένε. Έλα πια, έλα πια, έλα πια, έλα πια, έλα πια, έλα πια, έλα. Τα παλιά από αυτά που άκουα από τους γέρους γονείς μου. Από τον παππού μου, τη γιαγιά μου και τον πατέρα μου. Τώρα σας αρέσει που είναι νεότεροι? Με αρέσει και θυσιάστηκα τόσο όσο καμία φορά δεν έγινε αυτό που έγινε σήμερα στο χωριό.